Διαδρομές, μέρος δεύτερο. Συζητούμε για το σπήλαιο του Δία, για το δικταίο άνδρο και όλη αυτή την ιστορία που έχει προκληθεί το τελευταίο διάστημα με απαντήσεις του Υπουργείου Πολιτισμού που άνοιξαν την κουβέντα, αν μη τι άλλο. Και βέβαια το πώς εκτίθενται τα ευρήματα από το σπήλαιο του Δία στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα που ουσιαστικά εντάσσεται στην όλη κουβέντα, ωστόσο είναι κάτι που θα το δούμε σε μια διαφορετική βάση στην πορεία. Θέλω να μπούμε έτσι σε πιο ουσιαστική συζήτηση και νομίζω θα μας βοηθήσει πάρα πολύ ο κύριος Αντώνης Βασιλάκης, ο οποίος μεταξύ άλλων είναι διδάκτορος αρχαιολογίας, επίτιμος διευθυντής του Υπουργείου Πολιτισμού, συγγραφέας και γνωρίζει όσο λίγοι νομίζω αυτό που κουβεντιάζουμε εδώ απόψε. Κύριε Βασιλάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ καταρχήν για την παρέμβαση. Μία πρώτη τοποθέτηση για όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο κύριος Βασιλάκης. Σας ακούω. Ναι, τώρα σας ακούμε και εμείς. Ωραία. Ναι, τους τελευταίους 2-3 μήνες έχει ανακύψει ένα ζήτημα στην επικαιρότητα, έχει βγει, και σχετίζεται με το γενικά με το δικταίο άντρο, ποιο είναι, τι είναι η αξία του, η ιστορία κλπ. Και ειδικότερα με το πώς αυτό προβάλλεται από το Υπουργείο Πολιτισμού γενικά και ειδικότερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Αφορμή βέβαια υπήρξε το ότι πριν από μερικούς μήνες, νομίζω τον Αύγουστο, άνοιξε για το κοινό ο όροφος του Μουσείου Ηρακλείου με τη νέα έκθεση, όπου εκτίθενται τα αρχαία της Κρήτης, κεντρικής και ανατολικής Κρήτης, των ιστορικών χρόνων, δηλαδή από το 1100 και ύστερα μέχρι το τέλος της αρχαιότητας. Εκεί παρατηρήσαμε όλοι ότι το δικταίο άντρο έχει ένα μικρό μερίδιο στην έκθεση, στην ενότητα που σχετίζεται με τους χώρους λατρείας. Αντίθετα, παρατηρήθηκε επίσης ότι το άλλο διάσημο σπήλαιο του Δία, αυτό της ανατροφής του, το ιδαίο άντρο, έχει πολύ μεγαλύτερη προβολή. Αυτό εύλογα δημιούργησε ανησυχία. Αυτή η ανησυχία εκφράστηκε από πολλούς. Μας ενδιαφέρει η ανησυχία των ντόπιων, των λασιθιωτών, οι οποίοι σωστά, κατά τη γνώμη μου, ζήτησαν εξηγήσεις και για την περιορισμένη προβολή του δικταίου άντρου, των ευρημάτων του δικταίου άντρου, και επίσης για το ακόμα πιο σημαντικό, για την απάλληψη της ονομασίας. Το αναφέρει η έκθεση μόνο σπήλαιο ψυχρού. Σε παρέμβαση δική μου προς τη διεύθυνση του μουσείου, πήρα την διαβεβαίωση ότι η πινακίδα που έχει μπει, η ενημερωτική, είναι προσωρινή και ότι θα μπει μια καινούργια, πιο αναλυτική. Δεν ξέρω αν μπει και πότε θα μπει, θα το μάθουμε, υποθέτω κάποια στιγμή. Τώρα, επίσης η αιτιολογία που μου δόθηκε πάλι από τη διεύθυνση του μουσείου είναι ότι μα δεν βάλαμε τίποτα περισσότερα, γιατί δεν έχουμε. Βάλαμε αυτά που είχαμε και στην παλιά έκθεση. Αυτό είναι εν μέρει αληθινό. Αλλά είναι ένα θέμα, μια λεπτομέρεια αν θέλετε, που αφορά περισσότερο την αρχαιολογική μεταχείριση του προβλήματος αυτού. Μάλιστα. Από τη μία λοιπόν σας λένε εσάς από το Αρχαιολογικό Μουσείο, κύριε Βασιλάκη, ότι είναι προσωρινή πινακίδα. Από την άλλη το Υπουργείο φέρεται να απαντά αυτή την ώρα, μέσω διαρροών βέβαια, ότι έγινε παρεξήγηση. Τώρα νομίζω ότι τελικά η προχειρότητα βασιλεύει. Εγώ δεν καταλαβαίνω τι εννοεί το Υπουργείο παρεξήγηση. Γιατί ναι, καλά, δεν το προσέξτε τώρα, δεν το έχει πει επίσημα. Έχει απαντήσει 5-6 φορές διαφορετικά. Ναι. Σχετικά με το τι είναι το δικταίο άντρο. Άρα, νομίζω ότι στο Υπουργείο της ανακοινώσεις δεν πρέπει να δίνει κανείς σημασία. Σημασία πρέπει να δίνουμε στο πραγματικό γεγονός. Τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι. Νομίζω. Άρα, κύριε Βασιλάκη, αμφιβολίες χωρούν για τη μυθολογική διάσταση του σπηλαίου. Κοιτάξτε, αμφιβολίες για τη μυθολογία είναι σαν να λέμε να βάλουμε κρίνουμε, ας πούμε, ιδεολογικές καταστάσεις της ανθρώπινης κοινωνίας
από τα πρώτα χρόνια, που λίγο πολύ ξέρουμε πώς έχουν δημιουργηθεί και για ποιο λόγο έχουν δημιουργηθεί. Οι μύθοι δεν μπαίνουν σε αμφιβολία. Οι μύθοι παρουσιάζουν παραλλαγές. Οι μύθοι είναι η πανάρχαια πίστη του ανθρώπου για τον κόσμο, για τη γη, για τη ζωή του. Ναι, αναφέρομαι κυρίως στις ιστορικές αναφορές που υπάρχουν για το σπήλαιο. Ιστορικές αναφορές δεν υπάρχουν. Υπάρχουν οι αναφορές στις φιλολογικές πηγές. Γιατί η ιστορική αναφορά σημαίνει καταγραφή ενός ιστορικού γεγονότος, το οποίο δεν υπάρχει ούτως ή άλλως για τα ζητήματα αυτά της λατρείας παρά μόνο σε πολύ μεταγενέστερα χρόνια. Οι φιλολογικές πηγές λοιπόν, που είναι πολλές, διαβαθμίζονται ανάλογα με την αξιοπιστία τους και τη χρονολογία στην οποία υπάγονται. Παράδειγμα, αυτό που έγραψα και στο βιβλίο μου και το οποίο το είχαν επικροτήσει τότε όλοι οι συνάδελφοί μου, ότι το βασικότερο επιχείρημα για το μύθο είναι ότι ο μεγαλύτερος ποιητής της αρχαίας Ελλάδας, που γνωρίζομαι με το όνομά του, εδώ κάνω μια παρένθεση, ο Όμηρος δεν ξέρουμε αν ήταν υπαρκτό πρόσωπο, αλλά ο Ισίωδος, που ξέρουμε ότι ήταν υπαρκτό πρόσωπο, και το οποίο το βιβλίο Θεογονία είναι περίπου όπως η βίβλος του Ιουδαϊσμού, αναφέρει ξεκάθαρα και την ευρύτερη περιοχή και το σπήλαιο, ότι είναι αυτό. Στο βιβλίο έχω τεκμηριώσει πάρα πολλά πράγματα, τα οποία δεν ξέρω, κάποιοι φαίνεται δεν τα διαβάζουν, δεν τους ενδιαφέρει να τα διαβάσουν, έχουν άλλες σκοπιμότητες κλπ. Δεν μπαίνει θέμα αμφισβήτησης του μύθου. Οι μύθοι χρονολογούνται. Ο αρχαιότερος, αυτό το δέχτηκε ακόμα και κάποιος ο οποίος είναι πολύ φανατικός υπέρ του ιδέου άντρου, παραδέχτηκε δημόσια ότι πάντως αρχαιότερη παράδοση μυθική για τη γέννηση του Δία είναι αυτή που αναφέρει το δικταίο άντρο. Έτσι, αυτό μπορώ να το διαβεβαιώσω εγώ. Άσχετο βέβαια πως αυτά δεν έχουν γραφτεί. Γιατί στα γραφτά, ξαφνικά τη δεκαετία του 80, το Ηράκλειο σε μία διάλεξη από το Μακαρίτη στο Κελαράκι, που έκανε την ανασκαφή τότε την καινούρια στο ιδέο άντρο, ευάφτισε και το ιδέο άντρο σαν σπήλαιο τη γέννηση του Δία. Τότε με έκπληξή μας είπαμε, μα πώς ξαφνικά, αφού δεν υπάρχει καμία αρχαία και πρώιμη μάλιστα, αλλά και πιο αξιόπιστη κατά τεκμήριο, μαρτυρία από φιλολογική πηγή, από ποιητή, συγγραφέα κλπ. Εσείς αυτή την τακτική από την πλευρά του Υπουργείου την αποδίδετε στην προχειρότητα? Εγώ στο Υπουργείο δεν αποδίδω ποτέ σοβαρότητα, παρότι ήμουν υπάλληλός του. Και παρότι είστε και επίτιμος διευθυντής. Δεν πειράζει. Είμαι επίτιμος διευθυντής με την αξία μου στο κάθε. Δεν μου το χάρισαν. Γνώρισα 33 χρόνια από τη ζωή μου, αφιέρωσα στο να τηρώ τον όρκο μου. Αυτοί δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Εν πάση περιπτώσει, εγώ και προχειρότητα τους καταλογίζω, και ανευθυνότητα και άγνοια εμπολής. Μάλιστα. Είναι ξεκάθαρο αυτό που λέτε και νομίζω ότι βάζουμε και την κουβέντα σε έναν δρόμο, κύριε Βασιλάκη. Και πραγματικά, επειδή έχω την αίσθηση ότι θα συνεχιστεί η κουβέντα για το συγκεκριμένο θέμα και στο μέλλον, θα χαρώ πολύ να σας έχουμε κοντά, να τα κουβεντιάσουμε λεπτομερέστερα από ό,τι τώρα που έτσι έχουμε μια παρέμβαση τηλεφωνική. Να είστε καλά μόνο και. Έτσι. Λοιπόν, να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ. Γεια χαρά. Λοιπόν, νομίζω, κύριε Στεφανάκη, ότι ήταν ξεκάθαρη η τοποθέτηση. Ακριβώς. Από τον κύριο Βασιλάκη, είπαμε τις ιδιότητες του πριν, γιατί νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Βεβαίως. Η τοποθέτηση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Ποιος λέει τα συγκεκριμένα πράγματα. Έτσι, για το θέμα το οποίο κουβεντιάζουμε. Και αν μου επιτρέπετε, ναι, εδώ, επειδή έχω εργαστεί μαζί με τον κύριο Βασιλάκη χρόνια και ως φοιτήτρια, αλλά και αργότερα, είναι από τους όχι μόνο αρχαιολόγους που τα 33 χρόνια έχει να επιδείξει έργο και ανασκαφικό και, ναι, συγγραφικό, αλλά είναι και από τους ανθρώπους που, αν με τι άλλο, έχουν αναδείξει τον αρχαίο λόγο και τη σοβαρότητα της ιδιότητας. Και λέει τα πράγματα και με το όνομά του, την αίσθηση και έξω από τα δόντια. Αυτό που αντιληφθήκαμε και από την παρέμβαση που έκανε. Κύριε Στεφανάκη, τώρα το Υπουργείο Πολιτισμού βάζει κάποια ερωτηματικά. Έτσι. Αυτό το είπαμε και πριν. Τι μπορείτε να απαντήσετε λοιπόν εσείς από τη δική σας πλευρά, ως οροπέδιο Λασιθίου, ως άνθρωπος, εσείς συγκεκριμένα που έχετε ψάξει το συγκεκριμένο ζήτημα, τι μπορείτε να απαντήσετε λοιπόν σε αυτά τα οποία
τονίζει και υποστηρίζει το Υπουργείο Πολιτισμού. Ωραία. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Δεν είναι παρεξήγηση το έγγραφο με το οποίο απάντησε το Υπουργείο Πολιτισμού στις επερωτήσεις των βουλευτών. Είναι συγκεκριμένο έγγραφο και γράφει συγκεκριμένες θέσεις και απόψεις. Όπως πολύ καλά είπε ο κύριος Πιταλοκύλης, έχουμε χάσει το δικταίο όρος. Εμείς λοιπόν εδώ θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε κάποια στοιχεία και θα προσπαθήσουμε να δείξουμε την άλλη διάσταση. Η άλλη διάσταση είναι η εξής. Ας ξεκινήσουμε από την πρώτη επίσκεψη αρχαιολόγου στο δικταίο άντρο. Έγινε το 1886 από τον Ιωσήφ Χατζηδάκη, αρχαιολόγο και γιατρό, Ηρακλειώτη, ο οποίος είναι και ο πρώτος ο οποίος ταύτισε το σπήλαιο ψυχρού με το δικταίο άντρο. Και έχει και σχετική δημοσίευση στο περιοδικό Εστία. Τι μπορούμε να τη δούμε κιόλας στη δημοσίευση έτσι. Έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι ο Ιωσήφ Χατζηδάκης είναι ο ιδρυτής του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου και ο πρώτος διευθυντής του. Δηλαδή ο ιδρυτής του Μουσείου Ηρακλείου και ο πρώτος διευθυντής του ταυτίζει πρώτος το σπήλαιο ψυχρού με το δικταίο άντρο. Στη συνέχεια έχουμε τον γνωστό σε όλους μας αρχαιολόγο, τον Evans, ο οποίος επίσης επισκέπτεται το σπήλαιο, κάνει κάποιες τομές, κάποιες ανασκαφές, συλλέγει κάποια αντικείμενα, δημοσιεύει σε δύο άρθρα την άποψή του για την ταύτιση του σπηλαίου ψυχρού με το δικταίο άντρο. Και μάλιστα αναφέρει ότι χωρίς καμία αμφιβολία το σπήλαιο ψυχρού είναι το δικταίο άντρου, το μυθολογικό σπήλαιο γέννησης του Δία. Στη συνέχεια έχουμε την μία και μοναδική οργανωμένη ανασκαφή από το διευθυντή της Αγγλικής Αρχαιολογικής Σχολής, τον καθηγητή Χόγκαρθ, το 1899, ο οποίος ήρθε στο ψυχρό, έκανε ανασκαφή, η οποία διήρκησε περίπου 20 μέρες, συνέλεξε αρκετά ευρήματα, άλλα άφησε σε μας και άλλα τα πήρε στην Οξφόρδη. Είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι ο ίδιος αναφέρει ότι η ανασκαφή ήταν πρόχειρη στα συγγράμματά του και ότι θα επιστρέψει την επόμενη χρονιά για να οργανώσει μια συστηματική ανασκαφή. Πράγμα το οποίο δεν έγινε, διότι η πολιτική κατάσταση τότε στην Κρήτη ειδικά ήταν κάπως, δεν ήταν ευνοϊκή και δεν συνεχίστηκε η ανασκαφή. Έκτοτε δεν έχουμε κάποια συστηματική ανασκαφή στο σπήλαιο. Από το 1899. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ, πολύ σημαντικό στοιχείο. Δηλαδή για την πορεία του ανασκαφικού έργου στο δικταίο άντρο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και δημιουργεί, κυρία Σκηναράκη, παρακαλώ, και πολλά ερωτηματικά. Δηλαδή, για ποιο λόγο όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει γίνει κάτι. Και εδώ θα μου δώσετε την ευκαιρία να τονίσω και κάτι που ακριβώς δημιουργεί ίσως και κενά στην μετέπειτα ανασκαφή για το γεγονός ότι αυτός ο χώρος, όντας ένας χώρος λατρευτικός και μετά επισκέψιμος, αντιλαμβάνεστε ότι ήταν ένας χώρος που όχι μόνο η βοσκή της περιοχής κάτοικη, ήταν ένας χώρος που φιλοξενούσε κατά διαστήματα ανθρώπους και όλες τις εποχές. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι πολλά από τα ευρήματα θα είχαν, ο χώρος θα είχε συλληθεί, θα είχαν τέλος πάντων κλαπεί. Και έτσι αυτό νομίζω ότι δημιουργεί και ένα χάσμα. Σίγουρα είναι απορίας άξιον το γεγονός ότι αφού υπάρχει εφορία αρχαιοτήτων στο Λασίθι, γιατί δεν έχουν συνεχιστεί οι ανασκαφές, τη στιγμή μάλιστα που πολλές φορές το ξέρουμε ότι υπάρχει συνέργεια με ξένα συνεργεία, με συνεργεία άλλων σχολών της Αγγλίας, Ιταλίας ή Γαλλίας που συνεργαζόμαστε τόσα χρόνια. Νομίζω ότι από τότε δεν δόθηκε η σημαίνουσα έτσι, σημασία στο συγκεκριμένο σπήλαιο. Μετά κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό να λεχθεί εδώ είναι ότι δεν χρειαζόταν μόνο. Ο Ιωσήφ Χατζηδάκης έδωσε αμέσως το στίγμα και ανέδειξε, αν θέλετε, την περιοχή, ο ιδρυτής και διευθυντής αργότερα του μουσείου. Και άρα, κατά την άποψή μου εδώ, θεωρώ ότι δεν δώσαν και την πρέπουσα, τη δέουσα έτσι σοβαρότητα και τον πρέπον σεβασμό στο πρόσωπο του ιδρυτή του Μουσείου Ηρακλείου, αφού δεν αναδεικνύει το Υπουργείο Πολιτισμού ευρήματα, έστω και αυτά τα εναπομείνοντα ή από τις μικρής κλίμακας ανασκαφές, στο χώρο όπου ο ίδιος ο ιδρυτής ανέδειξε και... Και εδώ υπάρχει και το εξής παράδοξο. Μέσα σε ένα σύντομο διάστημα από το 1886 και έπειτα, Χατζηδάκης, Evans, Χόγκαρτ... Και έχουμε και μια αναφορά ακόμα πολύ σημαντική. Έτσι, αναδεικνύουν τη σπουδαιότητα του σπηλαίου
Και ξαφνικά από το 1889, για ανεξήγητους λόγους, ενώ υπάρχουν συγκεκριμένες αναφορές από σπουδαίους αρχαιολόγους, μπαίνει μία τελεία και έπειτα δεν γίνεται καμία άλλη ανασκαφή. Να δούμε λίγο, κύριε Στεφανάκη, αναφορικά με το σύγγραμμα του Βάτρους, για να κλείσουμε την ενότητα αυτή με τις εικόνες που έχουμε ετοιμάσει και τα έγγραφα. Και έχουν σημασία. Η απάντηση του Υπουργείου Πολιτισμού. Ναι, γιατί είναι απάντηση στην απάντηση. Η ανταπάντηση ουσιαστικά είναι αυτή. Επικαλείται την μελέτη του Βάτρους του 1996. Ναι. Για να μας πει ότι το σπήλαιο ψυχρού δεν είναι το δικτύο άντρο, το δικτύο άντρο είναι κάπου ανατολικότερα. Mm-hmm. Ο Βάτρους, εδώ είναι το βιβλίο του, τον έχουμε μελετήσει. Ο Βάτρους ουσιαστικά αποδεικνύει μετακίνηση των Ετεοκριτών, οι οποίοι ήταν οι κάτοικοι του οροπεδίου Λασιθίου την εποχή εκείνη, μετακίνησή τους ανατολικότερα. Οι Ετεοκρίτες λοιπόν έφυγαν λόγω της του ότι έγινε η κάθοδος των Δωριαίων και πήγαν στο Παλέκαστο, στη Σιτία. Mm-hmm. Μεταφερόμενοι λοιπόν πήραν μαζί τους τα ήθη, τα έθιμα, τη θρησκεία τους και τα τοπωνύμια τους. Βλέπουμε και τα σχετικές εικόνες, να πούμε, κύριε Στεφανάκη. Ναι. Αυτό μας λέει ο Βάτρος. Δεν μας λέει ότι δεν είναι το δικταίο άντρο το σπήλαιο ψυχρού. Ίσα-ίσα που λέει ακριβώς το αντίθετο. Το σπήλαιο ψυχρού είναι το δικταίο άντρο μέχρι τους ιστορικούς χρόνους. Στους ιστορικούς χρόνους έχουμε τη μετακίνηση των Ετεοκριτών, οι οποίοι μετήκησαν στο Παλέκαστρο Σιτίας και συνέχισαν τη λατρεία του Διός, όπου βρέθηκε και ο ύμνος του δικταίου Διός, το τονίζουμε το δικταίο Διός, λαξευμένο σε πέτρα, στο ναό του δικταίου Διός στο Παλέκαστρο και εκτίθεται στο Μουσείο Ηρακλείου, όπου καλεί το Δία να κατέβει από τη δίκτυ, όπως κάθε χρόνο, για να χορέψουν οι κουρίτες κτλ. Σχετικά με αυτό, από μια έρευνα που έκανα και σχετικά με τη στάση του Μουσείου Ηρακλείου, ναι, έχω να επισημάνω το εξής, το παρουσιάσαμε και πριν από λίγο σε διαφάνεια. Ένας αρχαιολόγος, ο Μέρβιν Πόφαμ, εγγλέζος αρχαιολόγος, το 1999, κάνοντας μια έρευνα στα υπόγεια του Μουσείου Ηρακλείου, ψάχνοντας κάποια αρχαία, έπεσε πάνω σε δύο μεγάλα κουτιά, σφραγισμένα. Συγγνώμη, τη χρονολογία μας είπατε. 1999. Έπεσε πάνω σε δύο κουτιά σφραγισμένα από την ανασκαφή του Χόγκαρθ στο σπήλαιο στο δικταίο άντρο, η οποία έγινε το 1899. Δηλαδή, μετά από 100 χρόνια, ένας αρχαιολόγος ξένης αποστολής ανακαλύπτει στο υπόγειο του Μουσείου Ηρακλείου. Ένα αιώνα ακριβώς μετά. Ένα αιώνα ακριβώς. Και ανακαλύπτει δύο κουτιά με ευρήματα της ανασκαφής του Χόγκαρθ. Ο οποίος τα αξιολογεί και κάνει paper. Το paper το δημοσιεύει ο ίδιος ο Βάτρους το 2004. Και αναφέρει ότι υπάρχουν μέσα στα κουτιά αυτά ευρήματα, πύληνα, αγγεία, τα οποία περιείχαν λάδι, το οποίο λάδι αναφέρεται σε επιγραφές, πύληνες επιγραφές, στην Γνωσό, ότι το πρόσφεραν η Γνώση στο δικταίο Δία. Δηλαδή, τι μας λέτε, κύριε Στεφανάκη, ότι είχαν κλεισμένα, καταχωνιασμένα στο υπόγειο του Αρχαιολογικού Μουσείου ευρήματα και δεν τα είχαν στην έκθεση. Ακριβώς. 100 χρόνια μετά. Και ακόμα παραμένουν κλειστά. Ανακάλυψε ένας ξένος αρχαιολόγος τυχαία. Τυχαία. Είδαμε σε διαφάνεια τη δημοσίευσή του. Και μάλιστα γίνεται εκτενής αναφορά από τον ίδιο το Βάτρους, ο οποίος επικαλείται και την μαρτυρία του αρχαιολόγου. Ο ίδιος ο Βάτρους κάνει δημοσίευση το 2004, αναφέρει το γεγονός και μας συνδέει άμεσα το σπήλαιο ψυχρού με το δικταίο άνδρο μέσω των πινακίδων που βρέθηκαν στην Γνωσό. Οι Γνώσοι, είπαμε, πρόσφεραν λάδι στον δικταίο Δία. Επειδή είναι όμως πολύ νομίζω σημαντικό να δούμε λίγο και το πώς διαχειρίζεται όλη αυτή την ιστορία το Αρχαιολογικό Μουσείο. Τα ευρήματα αυτά, από την έρευνα τη δική σας, πού βρίσκονται αυτή την ώρα, έχουν εκτεθεί? Τα ευρήματα αυτά στην δημοσίευση του Βάτρους αναφέρονται. Γνωρίζουμε συγκεκριμένα ποια είναι αυτά τα ευρήματα? Αναφέρονται, αν θυμάμαι καλά, είναι γύρω στα 300 τεμάχια πρέπει να είναι. Μάλιστα. Και μας είπε ο κύριος Βασιλάκης όμως πριν, κύριε Στεφανάκη, ότι σε επικοινωνία που είχε με τους ανθρώπους στο Αρχαιολογικό Μουσείο, του είπαν ότι δεν έχουν άλλα ευρήματα να εκθέσουν και γι' αυτό είναι τόσο μικρή η προθήκη των ευρημάτων του δικταίου. Θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω. Στην παλιά προθήκη των ευρημάτων του δικταίου άντρου, στο παλιό Μουσείο Ηρακλείου, υπήρχαν καταρχήν οι διπλοί πέλεγκες, οι οποίοι είναι το κατεξοχήν σύμβολο. Αυτό εικόνα, να δούμε. Έχουμε εικόνα. Ναι, 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 ναι. Είναι το κατεξοχήν σύμβολο λατρείας του δικταίου Διός ή του κρυταγενή Δία. Οι διπλοί πέλεγκες. Οι διπλοί πέλεγκες λοιπόν που υπήρχαν στο σπήλαιο και τους είχε συλλέξει ο Ιωσήφ Χατζηδάκης, εκτίθενται στο σπήλαιο και ξαφνικά με την ανακαίνιση του Μουσείου Ηρακλείου εξαφανίζονται ως διαμαγείας. Δηλαδή στην έκθεση πριν την ανακαίνιση υπήρχαν. Βεβαίως. Στην έκθεση από 1η Αυγούστου και μετά δεν υπάρχουν.
Ακριβώς. Και την ίδια ώρα μας λέτε ότι υπάρχουν σε κούτες σφραγισμένες, αυτό δεν το λέτε εσείς βέβαια. Όχι, το λέει, είναι δημοσιευμένη επιστημονική έρευνα. Δεν... Από την αναφορά Βάτρου στο 2004. Ακριβώς. Αυτή η επισήμανση συγκίνησε κάποιον. Δηλαδή γνωρίζουμε τι απέγιναν αυτά τα 300 περίπου τεμάχια που μας λέτε. Και να δούμε και αν όντως ισχύει αυτό το πράγμα. Δηλαδή υπήρξε μια αναφορά. Αποδείχτηκε, κινητοποιήθηκαν κάποιες αρχές, ευαισθητοποιήθηκε κάποιος. Θα σας πω. Για να δει τι αυτός ο άνθρωπος έχει δίκιο. Ευαισθητοποιήθηκε καταρχήν το Υπουργείο Πολιτισμού με την απάντηση που μας έδωσε. Που επικαλείται το Βάτρους για να μας πει ότι το δικτύο Άντωρο και το Σπύρο Ψυχρού δεν έχουν καμία σχέση. Αυτό είναι τελείως λάθος. Ήδη το 2004 ο ίδιος ο Βάτρους αναφέρει αυτολεξί. Ότι τα ευρήματα είναι από τα πύληνα της Κνωσού που ανέβαιναν οι Κνώσοι να προσφέρουν στο Δία λάδι. Και αναφέρεται στις επιγραφές της Κνωσού. Το συνδέει άμεσα ο ίδιος ο Βάτρους. Άρα λοιπόν συγκινήθηκε το Υπουργείο Πολιτισμού να μας πει ότι δεν έχει καμία σχέση το δικτύο άτομο με το Σπύρο Ψυχρού. Αυτή ήταν η μόνη κινητοποίηση που έγινε από το Υπουργείο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε και το σημειώνουμε. Και είναι το, σημαντικό γιατί και θα καταρρύπτουμε. Καταρρύπτουμε την άποψη που επικαλείται ο Υπουργός λέγοντας ότι ο Βάτρους ο ίδιος δεν συνδέει το δικτύο άτομο με το Σπύρο Ψυχρού. Αυτό είναι ψέμα. Μάλιστα. Ωστόσο, αν μου επιτρέπετε εδώ, επειδή υπήρξα και υπάλληλος της ΚΚΑ Εφορίας Προεστερικών και Εκκλησικών Αρχαιοτήτων, θα πρέπει να πω ότι δεν είναι απορίας άξιων το γεγονός ότι υπάρχουν στις αποθήκες εγκυβωτισμένα ευρήματα που τυχόν τα συγκεκριμένα βέβαια θα έπρεπε να έχουν εκτεθεί ή ίσως και να έχουν μελετηθεί. Θα πρέπει όμως να τονίσω εδώ ότι πάρα πολλά, δηλαδή είναι. Αν όχι πάγια τακτική, γιατί ίσως δεν ακούγεται καλά, είναι κάτι κοινό μυστικό το ότι πολλά ευρήματα, είτε από σωστικές ανασκαφές, είτε από ανασκαφές που τέλος πάντων έχουν μία διάρκεια και δεν γίνονται για λόγους, γίνονται τέλος πάντων μετά από οργάνωση και συνεργεία και αναφέρομαι στις σωστικές ανασκαφές που λαμβάνουν χώρα κάθε χρόνο, που επαναλαμβάνονται. Υπάρχουν λοιπόν ευρήματα που μέχρι πρότινος καταλήγανε στην Μπύλη Παντοκράτορα που έχουμε ανακοινήσει και ως Δήμος Ηρακλείου πρόσφατα και μάλιστα δεν είχαν και τη δέουσα προσοχή, μια και πάντα το Υπουργείο Πολιτισμού, αυτό θα το πω γιατί συνεχίζει να υφίσταται αυτή η κατάσταση, παίρνανε λόγω έλλειψης χρημάτων όπως επικαλούνται συνεχώς, ο πολιτισμός θα έπρεπε να αναδεικνύεται και να δίνεται η πρέπουσα σημασία, παίρνανε ανειδίκευτους λοιπόν εργάτες και παίρνουν γεωργούς, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ένας ανειδίκευτος εργάτης δεν θα ξέρει ούτε που θα σκάψει, ούτε πώς θα σκάψει, ανεξάρτητα αν έχει επιβλέπον ένα αρχαιολόγο. Κάπως έτσι λοιπόν μεταφερόταν τα κουτιά, μάλιστα γάλακτος κουτιά σκληρά, από το ένα χέρι στο άλλο. Ήταν η εικόνα αυτή που έχουμε καμιά φορά από την αγορά λαχανικών, που πετάει ο ένας τον άλλο και στο τέλος καταλήγει να πετιέται το κουτί, που με τόση αγωνία ένας αρχαιολόγος περισυνέλεξε, κομμάτι-κομμάτι, μπορεί να... Τα θράσματα, ας πούμε, όχι, δεν κινδυνεύουν τόσο κατά την ώρα της ανασκαφής, όταν έρχονται σε επαφή με τον αλλά αέρα, μεταφορά αλλά τους, στη μεταφορά και στη φύλαξη μετά. Αυτό πάντως είναι πάγια μέθοδος, γιατί υπάρχει, θα πρέπει να το τονίσουμε, οι αρχαιολόγοι πάντα ήταν λίγοι. Οι άνθρωποι καλούνται, έχοντας μία Κρήτη γεμάτη αρχαία, να καλούνται ακόμα και για ανασκαφές που θα θέλει να κάνει κανείς δοκιμαστικές, προκειμένου να δει αν υφίστανται στα θεμέλια που θα θέλει να χτίσει κάτι. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι πρόβλημα του Υπουργείου και όχι των ανθρώπων που είναι εδώ. Οι άνθρωποι προσπαθούν, οι αρχαιολόγοι προσπαθούν στις κατατόπους εφορίες να κάνουν ό,τι δυνατόν καλύτερο. Όμως δυστυχώς τόσα χρόνια δεν έχει εκλείψει αυτό το φαινόμενο της προχειρότητας. Κύριε Μηταρογγύλη, ακούγοντας όλα αυτά τα στοιχεία που βγαίνουν εδώ, προκύπτουν, τι έχουμε να προσθέσουμε και τι έχετε να σημειώσετε? Ναι, κοιτάξτε, εμείς καταρχήν ζητάμε την τακτοποίηση του μουσείου. Και την τακτοποίηση από την άλλη μεριά, από το Υπουργείο Πολιτισμού. Δηλαδή, τι ακριβώς εννοούμε. Θα συμπληρώσω τον κύριο Στεφανάκη και θα πω το εξής, ότι υπάρχουν πάρα πολλά ευρήματα από την συλλογή για μαλάκι, η οποία συλλογή δωρίσκει στον κύριο Χατζηδάκη και δεν έχουν εκτεθεί. Υπάρχουν πάρα πολλά ευρήματα στο Μουσείο του Λούβρου. Υπάρχουν πάρα πολλά ευρήματα στο Μουσείο της Οξφόρδης. Πέραν από αυτό το γεγονός, θα σας παραθέσω και κάτι άλλο. Πριν από 15 χρόνια, ο γιος μου βρήκε ένα αγαλματίδιο στο Δικταίων Άνδρων, ενός βοσκού, φέροντας στο νόμο του ένα κρυάρι.
Το αγαλματίδιο λοιπόν αυτό, για να δείτε δηλαδή, το λέω αυτό, όχι για να επεναθώ. Εγώ ούτως ή άλλως έχουμε πάρει ευμηνία από το Υπουργείο πάνω σε αυτό που το καταθέσαμε στο Μουσείο του Αγίου Νικολάου. Mm-hmm. Το έβριμα αυτό ευρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Μουσείο του Αγίου Νικολάου και υπόψη να σας πω ότι το Μουσείο του Αγίου Νικολάου είναι υποκατασκευή. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε ότι όλα τυχαία γίνονται. Βέβαια από τους πολίτες ή τους τηλεθεατές τους οποίους μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Μπορεί κάποιος να βρεθεί και να πει μα εδώ ο κόσμος και